Κύριε Μπουμπουλήμα, κράτος ανεξάρτητο και ελεύθερο. Είναι δυνατόν να υπάρξει με δανειακούς όρους όταν έχει την ανάγκη να πάρει χρήματα, δεν είναι απαραίτητο να φταίει εκείνος που του δανείζει, αυτό θα μας το πείτε εσείς τι εκτιμάτε ότι φταίει. Μπορεί όμως χωρίς δικιά του οικονομική πολιτική ένα κράτος σήμερα στον κόσμο να είναι ένα χέρι ανεξαρτησίας και να μπορεί να περπατάει ο λαός του χωρίς να έχει προβλήματα? Ναι, να σας πω. Καταρχάς, για την γενική συζήτηση την οποία γίνεται εδώ, να πούμε ότι ο ελληνικός λαός, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι έχουν δώσει την απάντησή τους, την ετοιμιγορία τους όσον αφορά τα μνημόνια μία και δύο φορές. Καταρχάς με τους αγώνες τους, με τον παρατεταμένο κοινωνικό πόλεμο της διετίας 10-12, στη συνέχεια με το αποτέλεσμα των εκλογών στις 25 Γενάρη και τέλος με το όχι του δημοψηφίσματος, όπου ουσιαστικά είπαν ένα τέλος, ένα όχι πια μνημόνια, όχι στην κοινωνική καταστροφή που συντελείται αυτή τη στιγμή, και ουσιαστικά έδωσαν ένα πολύ μεγάλο χτύπημα σε όλους αυτούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν αυτή την κρίση την οποία ζούμε σήμερα, μια κρίση η οποία παράγει μόνο ανεργία, φτώχεια και εξαθλίωση. Όσους διαχειρίστηκαν αυτό το άθλιο πολιτικό σκηνικό, το οποίο μας κουνάει σήμερα το χέρι και το δάχτυλο και θέλει να διαχειριστεί για άλλη μια φορά πάνω στα συντρίμια της ελληνικής κοινωνίας. Και με αυτή την έννοια είπε ένα πραγματικά μεγάλο όχι στο χρέος, είπε ένα όχι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, το οποίο μπορεί να παράξει μόνο εξαθλίωση, πολέμους και φτώχεια. Και με αυτή την έννοια δήλωσε την θέλησή του για έναν διαφορετικό δρόμο, για μια άλλη διαχείριση, για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Από εδώ και πέρα, αυτό το οποίο μας ρωτάτε, νομίζω απαντάτε με έναν πολύ απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Δεν υπάρχει κανένα μέλλον σήμερα για τους εργαζόμενους, για τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία, χωρίς να έρθουν σε σύγκρουση με όλους αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, δηλαδή το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, τους διαχειριστές του, δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι χρεοκοπημένο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά, μπορούν να διαχειριστούν μόνο φτώχεια, μόνο εξαθλίωση και μόνο την κοινωνική καταστροφή. Και με αυτή την έννοια οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, πρέπει να βάλουν μπροστά, και ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι, υποστηρίζει και παλεύει η ΟΚΔΕ, για την άμεση διαγραφή του χρέους. Μάλιστα. Δεν μπορεί να αποποιηθεί αυτό το χρέος. Να μείνουμε σε εσάς για να ξεκινήσουμε και το δεύτερο γύρο της συζήτησης. Ένα ιδιαίτερο θέμα που έχει μεγάλη σημασία για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου, είναι το ζήτημα της παιδείας. Το ζήτημα της παιδείας που σήμερα φτάσαμε στο σημείο να έχουμε προβλήματα στην έναξη του σχολικού έτους, προβλήματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς θα λυθούν. Και αυτό απαιτεί χρήματα και τα πράγματα παίρνουν την πορεία τους. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, είναι συνέχεια αυτής της προηγούμενης τοποθέτησής μου, γιατί δεν ολοκλήρωσα. Νομίζω θα απαντηθεί αυτή η ερώτησή σας. Δεν μπορεί να συντηρηθεί αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς να διαγραφεί επιτέλους και εντελώς το χρέος, χωρίς να ξεκινήσει εκ νέου ένας διαφορετικός προσανατολισμός της οικονομίας και της κοινωνίας, χωρίς δηλαδή να γίνει ένας σχεδιασμός σε αυτή την κοινωνία για τι θα παράξει, με ποιους όρους και για ποιανού το όφελος. Και με αυτή την έννοια μπορούν να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα. Επίσης, δεν μπορεί να υπάρξει καμία είδους εκπαίδευση και παιδεία κάτω από τον νεοφιλελεύθερο ζυγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Είναι μια ακραία νεοφιλελεύθερη ένωση η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τους καπιταλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο και τους τοκογλύφους. Είναι δηλαδή μια παρασιτική ένωση των καπιταλιστών. Και με αυτή την έννοια δεν μπορεί να υπάρξει καμία προοπτική για τους εργαζόμενους, για την νεολαία, για την εκπαίδευση, για τα πανεπιστήμια, τα σχολεία κτλ. Η εφαρμογή του τρίτου μνημονίου όχι μόνο θα συνεχίσει την ίδια καταστροφική πορεία της παιδείας την οποία ήδη γνωρίζουμε, δηλαδή με την τεράστια ψηφιστική ακόμα κρίση στα σχολεία, λιποθυμάνε τα παιδιά, δεν υπάρχουν οι βασικές υλικές υποδομές. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και μόνο με τους αγώνες των εργαζομένων, με των φοιτητών, των μαθητών και συνολικά των από κάτω, μπορεί να ανατραπεί
αυτή η κατάσταση. Και όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα συνεκτικό σχέδιο, χωρίς την οικοδόμηση μιας επαναστατικής αριστερής δύναμης που θα συγκρουστεί με το σάπιο σύστημά τους και τα μνημόνια. Η επέσχυντη προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει σε όλους τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν μπορούν να επιστέψουν και να δώσουν τις ελπίδες τους σε καμία εκλογική αναμέτρηση. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να παλέψουν από την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν υπάρχουν σε αυτό το δρόμο, δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι μάλλον. Υπάρχει όμως ο δρόμος της οργάνωσης, ο δρόμος της σύγκρουσης και της ρήξης με την καπιταλιστική βαρβαρότητα, μέσα από μια άλλη δομή εξουσίας, μια κυβέρνηση των εργαζομένων και στην οικοδόμηση μιας πραγματικής σοσιαλιστικής δημοκρατίας που δεν θα έχει καμία σχέση με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Σας ευχαριστώ.